Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ με τον αρχηγό Σαντορίνης, τον Παπαζαχαρία, μετά την νίκη με 1-2 στον Ασπρόπυργο επί της ομώνυμης ομάδας. Αρχηγέ, μια πολύ μεγάλη νίκη. Κατ' ουσία έχει σφραγίσει την παραμονή σας στη Football League, αφήνει 12 βαθμούς πίσω τον Ασπρόπυργο και πλέον χρειάζεται, όπως είπε και ο προπονητής σου προλίγου σε μένα, 2-3 βαθμούς για να παραμείνετε. Ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι που κάνατε σήμερα, το οποίο ήταν κατά διαστήματα φοβερό? Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θα κρίνουν πολλά το παιχνίδι που έχει ο Ασπρόπυργος με το Βλαχιώτη την Τετάρτη. Αν δεν μπορέσει ο Βλαχιώτης να πάρει βαθμούς, σίγουρα μένουμε στην κατηγορία και μαθηματικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε το αποτέλεσμα και αναλόγως, όπως είπε και ο προπονητής μας, με 1-2 βαθμούς για να μείνουμε στην κατηγορία. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι, ξέραμε ότι θέλαμε μόνο τη νίκη. Πιστεύω παρουσιαστήκαμε πάρα πολύ καλή, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε στο σκορ με 2-0. Φάγαμε ένα γκολ στο τέλος και εκεί αγχωθήκαμε, γιατί έχουμε δει στο ποδόσφαιρο πολλές φορές ότι μπορεί να παίζεις, αλλά μπορεί με μία φάση να δεχτείς ένα γκολ και να αλλάξουν οι ισορροπίες. Τέλος καλό, όλα καλά. Ευχή όλων είναι να κάνουμε τους βαθμούς και στο επόμενο παιχνίδι αν χρειαστούν και να μείνουμε και μαθηματικά στην κατηγορία. Μια που ανέφερε στο επόμενο παιχνίδι, Γρηγόρη, είναι εντός με την Επισκοπή. Ναι. Θα παίξετε στην Άξο, στην έδρα σας για φέτος. Και είναι ίσως το παιχνίδι που θα σφραγίσετε με κάθε επισημότητα την παραμονή σας και θα βλέπετε πλέον μπροστά και για του χρόνου. Βέβαια, σίγουρα εμείς για φέτος έχουμε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν δώσει μεγάλο αγώνα, γιατί παίζουμε Τετάρτη, Κυριακή και εμείς είναι σαν να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, γιατί δεν έχουμε δικό μας γήπεδο και χρειάζεται να μετακινούμαστε με καράβια ή αεροπλάνα στην Άξο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάναμε την έδρα της Άξου πολύ δυνατή για μας. Σύμμαχός μας είναι αυτό. Με αυτό θα πορευτούμε και για την Κυριακή με την Επισκοπή. Ευχής έργος να πάρουμε τους 3 βαθμούς και του χρόνου να έχει και η Σαντορίνη το δικό της γήπεδο στη Σαντορίνη, για να μην χρειάζεται να ταλαιπωρείται όπως φέτος. Αυτό που συντάγαγε με τον κόουτς τον κύριο Παντέλη είναι ότι είναι η πρώτη σας εκτός έδρας νίκη, αλλά νομίζω και η πρώτη φορά που σκοράρετε 2 γκολ στο ίδιο παιχνίδι. Και φάνηκε, νομίζω, πόσο σημαντικό είναι να βάζεις 2 γκολ σε ένα παιχνίδι όταν υπάρχει περίπτωση να δεχτείς στο τέλος, αλλά παρόλα αυτά να κρατήσεις την νίκη και τους 3 βαθμούς, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, έτσι είναι όπως το λέτε. Συνήθως η ομάδα έβαζε ένα γκολ και κρατούσε στην άμυνα και έπαιρνε τους 3 βαθμούς. Όπως είπατε και εσείς, σίγουρα όταν βάζεις 2 γκολ και μπορεί και περισσότερα, έχεις περισσότερες ελπίδες να κερδίσεις το παιχνίδι. Και όπως είδαμε και σήμερα, αν δεν είχαμε βάλει 2 γκολ, δεν θα πέραμε τους 3 βαθμούς. Μακάρι να συνεχίσουμε και έτσι τα τελευταία παιχνίδια και να κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι φέτος. Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Καλά, ευχαριστώ.